Ναι, δήλωνα σκόουτς, καλησπέρα. Ακόμα μια νίκη για την ομάδα σας με καλή εμφάνιση στο δεύτερο κυρίως ημίχρονο. Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Ξέραμε ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια, η οποία με καινούριο προπονητή, ειδικά εδώ στο Άγιο Δομέτιο, πάντα είναι διαχρονικά επικίνδυνη ομάδα. Θέλαμε να πούμε συγκεντρωμένα στο παιχνίδι από την αρχή. Το κάναμε κατά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Ομόνια ήταν κοντά στο παιχνίδι. Εγκλωβιστήκαμε και λίγο στη ζώνη που έπαιξε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, πιο σφιχτοί στην άμυνα, πιο σκληροί. Βάλαμε και τα ελεύθερα σουτ και ήταν πιο εύκολο για μας. Ακριβώς εκεί νομίζω ότι ήταν το κλειδί της αναμέτρησης. Η ζώνη, η οποία στο πρώτο ημίχρονο σας περιόρισε αρκετά, δεν μπήκαν τα σουτ. Στο δεύτερο μπήκαν και αυτό ήταν το κλειδί για την σημερινή νίκη. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, στη ζώνη κάπου χάσαμε ένα-δυο, πανικοβληθήκαμε. Αλλά είπαμε στα ίδια ότι θα ξεκινήσουμε από την άμυνα και αυτό κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Περιορίσαμε την Ομόνια και βρήκαμε και κάποια εύκολα καλάθια στον ευνηδιασμό. Πήραμε αυτοπεποίθηση και έτσι βάλαμε και τα ελεύθερα σουτ. Και ένα μικρό σχόλιο για τους νεαρούς που μπήκανε και οι περισσότεροι εξ αυτών σκοράραν κιόλας. Εντάξει, όποτε έχουμε την ευκαιρία θέλω να δίνω χρόνο και στους νεαρούς. Τα παιδιά έρχονται καθημερινά στις προπονήσεις, προσπαθούν, δουλεύουν, είναι κομμάτι της ομάδας, μας βοηθούν και όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία θα πάρουν τις ευκαιρίες τους και από εκεί και πέρα ό,τι αξίζουν θα συνεχίζουν να το παίρνουν. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο.